Εμπρός. Σκάσελο, μιλήσω. Τι? Σκάσελ. Σκάσε. Ο Κάτσε. Ναι, άσε, τα παιδάκια, τελειώνει τα σχολεία τώρα. Πόπου. Πήγανε και από την Ωνά και βάλανε κάρτα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Βέβαια. Ναι, σ' ακούμε, βέβαια. Μπορώ να βρίσκω με τον Τάκη, με τον Άκη. Ναι, και οι δύο δεν είμαστε. Μίλα, φίλε, εμείς, με εμάς μιλάς. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή να έχετε. Να είσαι καλά. Και Αλέξη Παναθηναϊκός είμαι. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Μπασκετόφιλος, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γιατί παίζει ανώτερο μπάσκετ από εμάς. Ναι. Βράδυ, εδώ δουλειά, σας παρακολουθώ και έρχομαι στο Ολυμπιακό να πάρει το ευρωπαϊκό. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Και επειδή έχω γνωρίσει τον Σπανούλη από κοντά, άσχετο, επειδή πολλά ακούγονται για αυτό το παιδί, έτσι όσο είναι μεγάλος παίκτης, είναι και πολύ μεγάλος άνθρωπος. Το ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξέρω εγώ γιατί τον έχω γνωρίσει. Σας λέω εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Να είστε καλά εσείς και εσύ, φίλε, Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Και εσύ να είσαι καλά, και εσύ. Να είσαι και εσύ καλά, κορίτσι. Παιδιά, αυτό που είπε τώρα ο Αλέξης, το παιδί του που είναι εκεί. Όποιος έχει γνωρίσει. Εγώ έχω πάθει πλάκα με αυτό το χαρακτήρα του. Δεν υπάρχει δηλαδή, μην νομίζετε. Είναι ένα παιδί φανταστικό. Ταπεινός. Δεν ξέρω να πω κι άλλες λέξεις για να σας δώσω να καταλάβετε τη αξία του χαρακτήρα που έχει. Και τα πιο πολλά παιδιά, έτσι. Γιατί έχω γνωρίσει και έστω και λίγο. Δεν χρειάζεται να κάτσεις μέρες ή δύο μήνες μαζί τους για να καταλάβει. Και ο Πρίντες είναι που το ξέρω πολλά χρόνια αυτό το παιδί. Και ο Σλούκας είναι πολύ καλό παιδί. Και ο Μάτζαρης. Και ο Κατσίβελης, ένα σεμνό παιδάκι πολύ καλό. Ειλικρινά χαίρομαι. Έχουμε όλα τα χρυσά παιδιά. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Είναι φανταστικοί χαρακτήρες. Μα παίζει και αυτό καθαριστίζει την ομάδα. Βέβαια. Άμα είσαι κολόπεδο δεν μπορεί να κάνει. Χαλάει και το σύστημα, ναι. Τη χημεία.